Φοράω γυαλιά 20 χρόνια και ήρθα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν μπορώ να κάνω το λέιζινγκ και να τα βγάλω τελείως. Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλεται όποιος θέλει να απαλλαγεί από τα γυαλιά? Η τεχνολογία έχει διευρυνθεί πάρα πολύ στις μέρες μας. Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλεται κάποιος ή κάποια που φορά γυαλιά ή φακούς επαφής και ενδιαφέρεται να διορθώσει την μοιοπία, υπερμετροπία ή και αστιγματισμό με λέιζερ. Ουσιαστικά κοιτάμε τρεις ομάδες πραγμάτων. Η μία ομάδα πραγμάτων είναι, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, να μετρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και με όση μεγαλύτερη φρεγγιότητα τη συνταγή που χρειάζεται κάποιος ή κάποια για γυαλιά. Και αυτό αφορά μοιοπία ή υπερμετροπία ή και αστιγματισμό. Αυτό παραδοσιακά γίνεται με δύο κλασικούς τρόπους. Ο ένας είναι προτού τοποθετηθούν σταγόνες στα μάτια, ο άλλος είναι αφότου τοποθετηθούν σταγόνες στα μάτια, γιατί ουσιαστικά οι σταγόνες αυτές ανοίγουν την κόρη του ματιού και παραλύουν το μηχανισμό της προσαρμογής, ο οποίος μπορεί να μπερδέψει λίγο τις μετρήσεις των γυαλιών. Στο δικό μας πρωτόκολλο, που είναι γνωστό παγκόσμια, χρησιμοποιούμε 8 διαφορετικούς τρόπους μετρήσεων αυτής της θεωρητικής συνταγής γυαλιών. Κάποιοι είναι υποκειμενικοί, τους διαλέγει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη. Κάποιοι είναι αντικειμενικοί, αξιολογούνται από τεχνολογίες που μπορούν αντικειμενικά να μετρούν αυτές τις παραμέτρους. Η δεύτερη ομάδα πραγμάτων που μετρούμε είναι, πάμε στην κύρια ανατομία του ματιού, η οποία υποβάλλεται στην επέμβαση με λέιζερ, που είναι ο κερατοειδής χιτώνας. Οι περισσότεροι άνθρωποι, εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με οφθαλμολογία, συνδέουν το φακικό σύστημα του ματιού με το φακό που βρίσκεται μέσα στο μάτι. Αυτό που συνήθως αλλάζουμε όταν κάνουμε επέμβαση καταράκτη. Ο πιο δυνατός φακός όμως του ματιού είναι ο φακός που βρίσκεται στην επιφάνεια του ματιού, κερατοειδής. Είναι διάφανος, οπότε περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι ο κερατοειδής είναι το έγχρωμο μέρος του ματιού, το έγχρωμο μέρος της ήριδας. Είναι ουσιαστικά όμως ένας θόλος διάφανος και ένας πάρα πολύ δυνατός φακός, διορθώνει περίπου 45 βαθμούς. Πρέπει λοιπόν, επειδή αυτός είναι ο χιτώνας, ο ιστός στον οποίο εμείς παρεμβαίνουμε, πρέπει να μετρήσουμε τις παράμετρες που έχει. Αυτό μπορεί να γίνει στις μέρες μας με εξαιρετική τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή παίρνει ουσιαστικά τομές του κερατοειδή οπτικές, είναι σαν μια ειδική φωτογραφία, τις ανασυνθέτει και μας δίνει μια τρισδιάστατη απεικόνιση του κερατοειδή, μέσα στην οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε εμείς την καμπυλότητά του, πώς είναι δηλαδή, πώς δουλεύει σαν φακός, μπορούμε να εκτιμήσουμε το πάχος του σε κάθε σημείο και κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες παραμέτρους, βάθους, ύψους κτλ. Κτλ. Εμείς σαν επιστημονική ομάδα έχουμε εισάγει στην οφθαλμολογία μια παραπλήσια μέτρηση με ένα μηχάνημα που λέγεται OCT, είναι άλλος ένας τομογράφος, γιατί το ένα χρησιμοποιείται σαν διαπιστευτήριο του άλλου, οπότε και εκεί έχουμε χιλιάδες τομές οπτικές του κερατοειδή, ανασύσταση, και έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε αν κάποιος ή κάποια έχει αρκετό πάχος κερατοειδή για να υποβληθεί στην επέμβαση, πρώτον. Και δεύτερον, ειδικά για την Ελλάδα, αν υπάρχει προδιάθεση για κερατόκονο. Το οποίο εμείς εκτιμούμε ότι το έχει ένας στους 20 Έλληνες και το οποίο είναι απόλυτη αντένδειξη για να κάνει κάποιος την πιο δημοφιλή επέμβαση μοιοπίας που λέγεται LASIK. Τι εξελίξεις έχουμε σήμερα στην επιδιόρθωση της μοιοπίας και των άλλων διαθλαστικών ανομαλιών? Έχουμε εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε εξελίξεις στις μετρήσεις που κάνουμε, τις προεγχειρητικές, που αφορούν τη μέτρηση της συνταγής που θέλουμε να διορθώσουμε, μοιοπία, υπερμετροπία ή και αστιγματισμό, την εκτίμηση του κερατοειδή με πολλά εξελιγμένα μηχανήματα και τη συμπεριφορά της κόρης του ματιού από πολύ φως σε μέτρη φως και σκοτάδι. Έχουμε εξέλιξη στη τεχνολογία των λέιζερ που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη διόρθωση. Η ομάδα μας έχει ουσιαστικά ηγηθεί παγκόσμια στο να χρησιμοποιούνται κάποιες από τις διαγνωστικές εξετάσεις μέσα στην εξατομικευμένη σμήλευση. Αυτό λέγεται τοπογραφικά κατευθυνόμενη σμήλευση. Και έχουμε επίσης και πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία για να αξιολογούμε τη διόρθωση αυτή με τη χειρητικά. Φυσικά ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει το αν βλέπει καλά ή όχι, αλλά έχουμε πολύ πια εξειδικευμένους τρόπους μέσα από ειδική τεχνολογία που μας δείχνει και αντικειμενικά ποια είναι η ποιότητα όρασης που έχει κάποιος και μετά την επέμβαση. Τι κερδίζει κάποιος βγάζοντας τα γυαλιά? Η επέμβαση διόρθωσης υπερμετροπίας, μοιοπίας ή και αστιγματισμού για κάποιον που φορά γυαλιά είναι κάτι εντελώς προαιρετικό. Δεν θεωρείται πάθηση ή το διαθλαστικό σφάλμα. Θεωρείται απλώς μια αλλαγή στην ποιότητα ζωής. Εάν όμως, και αυτό συμπεριλαμβάνει τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών που κάνουν επέμβαση μοιοπίας, υπερμετροπίας ή και αστιγματισμού με λέιζερ, έχουμε χρήση φακών επαφής. Εκεί η οφθαλμολογία έχει δείξει ότι μεταξύ των δύο,
του λέιζερ ή των φακών επαφής, είναι πολύ πιο ασφαλές το λέιζερ. Αν και η φακή επαφής είναι και αυτή αρκετά ασφαλής, υπάρχουν κάποια προβλήματα παραλυκόμενα από τη χρήση των φακών επαφής, όπως είναι μια μόνιμη ξηροθαλμία, η πιθανότητα να πάθει κάποιος μια πολύ σοβαρή μόλυνση, κερατίτιδα από τους φακούς επαφής, που σίγουρα και ήδη σαν αξία να πάμε και σε πιο καθημερινά, πιο κοινά πράγματα, σίγουρα κάνει την επιλογή του λέιζερ μια σημαντική απόφαση. Και δεν είναι τυχαίο ότι το 90% αυτών που κάνουν τελικά λέιζερ μυωπίας είναι άτομα που φορούν φακούς και δεν μπορούν πια να τους φορέσουν άνετα.